Μολονότι ο Καποδίστρια έστειλε μια ένοπλη δύναμη να εγκατασταθεί στα παράλια τη Πελοπονίσου απέναντι από την Ήδρα, ήταν αδύνατο να οδηγήσει του εχθρού του ενώπιον τη δικαιοσύνη χωρί την ενεργή υποστήριξη των συμμάχων. Έτσι, στι αρχέ Σεπτεμβρίου, ανανέωσε τι πιέσει του στου συμμάχου με κάθε διαθέσιμο μέσον. Απευθεία προ του αντιπρεσβευτέ, εμέσω με τη συνδρομή του Σούτσου στο Παρίσι, ακόμα και με μια μακροσκελή επιστολή προ τα μέλη τη Διάσκεψη του Λονδίνου, η οποία θα συνεδρίαζε επιτέλου πρώτη φορά μέσα σε 14 μήνε. Τα έγγραφα αυτά στο σύνολό του δίνουν μια πλήρη εικόνα τη κατάσταση όπω την έβλεπε ο Καποδίστρια, αν και σε μερικά από αυτά ήταν ειλικρι... ειλικρινέστερο από όσο σε άλλα, στον Σούτσο μπορούσε να γράψει με ειλικρίνεια για την πεποίθησή του ότι οι δυνάμει υποστήριζαν και προστάτευαν του στασιαστέ. Ενώ απέναντι στον Ντόκιν, τον Άγγλο δηλαδή, και στον Ρουάν, το Γάλλο, ενδιαφερόταν πρωτίστως να απαλλάξει τον εαυτό του από τις κατηγορίες ότι έδρασε με απερισκεψία και να παρουσιάσει τον πραγματικό χαρακτήρα της ανταρσίας. Ήταν βαθιά απογοητευμένος από τις συζητήσεις του με τον Σερ Ρόμπερτ Γκόρντον, τον Βρετανό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος πέρασε από τον Άφλιο το Σεπτέμβριο ενώ επέστρεφε στην πατρίδα του. Θέλοντα να αντιδράσει στι διαστρεβλώσει στι οποίε ένιωθε να τον εκθέτουν όλοι αυτοί οι πράκτορε, κάποιοι από του οποίου ήταν εχθρικοί απέναντί του και κάποιοι παραπλανημένοι, ένιωσε την υποχρέωση να απευθυνθεί στη διάσκεψη του Λονδίνου. Μέγα λάθος. Η επιστολή προ το Λονδίνο με ημερομηνία 5 Σεπτεμβρίου περιείχε την πληρέστερη παρουσίαση της υπόθεσής του. Άρχιζε με προτροπές σε ταχεία δράση. Η κρίση, είπε, προκλήθηκε από μερικού Έλληνε ξένου προ τη χώρα, Οξύνθηκε όμω από γεγονότα στην Ευρώπη, ιδίω από την εξέγερση του Βελγίου, καθώ και από την αποτυχία των δυνάμεων να δώσουν συλλογικέ οδηγίε στου αντιπρεσβευτέ του και του Τρει Ναυάρχου. Παραδέχθηκε ότι εναντίον του ιδρύθηκε μια μυστική εταιρεία. Ισχυρίστηκε όμω ότι αυτή δεν σημείωσε καμία επιτυχία εκτό τη Ήδρα και τη Σύρου. Δυστυχώ οι ναύαρχοι των συμμάχων συμπαθούσαν του Στασιαστέ, μόλον ότι δεν αμφισβητούσαν τη διάγνωση τη κατάσταση από τον Καποδίστρια. Οι στασιαστέ ήταν όντω οι άνθρωποι που κατέστρεψαν την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα έκαναν πάλι τα ίδια αν έρχονταν στην εξουσία. <laughs> Καλά απίστευτη η ομοιότητα. Εκείνος δεν μπορούσε να ευθύνεται για ό,τι συνέβη, εκτός αν οι δυνάμεις έστελναν συλλογικές οδηγίες ή εξέφραζαν την επιθυμία τους για μια νέα μορφή διακυβέρνησης. Όσο για την ιδέα αντιπροσωπευτικής διακυβέρνησης, αυτή ήταν αδύνατη ο του το εκλογικό σώμα μπορέσει να βασίζεται στην κατοχή της γης, η οποία προς ώρας αφορούσε μόνο το 1 δέκατο του πληθυσμού με τους υπόλοιπους να είναι προλετάριοι. Κατά συνέπεια ρωτούσε αν οι δυνάμεις θα κανόνιζαν το μέλλον της Ελλάδας μέσω συλλογικών οδηγιών, οι οποίες θα υποστηρίζονταν από μια προκαταβολή του σχεδιαζόμενου δανείου. Εφόσον κανονιζόταν η επιλογή ενός πρίγκιπα, ο Καποδίστριας θα θεωρούσε ότι βρισκόταν στο τέλος της αδειοδρομίας του. Μόλον η επιστολή συντάχθηκε με το ύφο τη ήρεμη διάβγεια που χαρακτήριζε τον Καποδίστρια, φέρει σαφεί ενδείξει ένταση και αγωνία στα αποδιαρθρωμένα και επαναλαμβανόμενα επιχειρήματά τη. Άλλε επιστολέ του την ίδια εποχή δείχνουν ακόμα πιο αλάνθαστα συμπτώματα διανοητική κατάσταση κοντά στην ιστερία, πράγμα το οποίο προκαλεί αμφιβολίε σχετικά με την ισορροπημένη κρίση του. Στον Σούτσο εξέφραζε συχνά τον παράλογο φόβο ότι η Ευρώπη βρισκόταν στα πρόθυρα. Ενό ακόμα γενικευμένου πολέμου. Πέρι το Σεπτέμβριο είχε πιστεί ότι αυτό ήταν αναπόφευκτο. Οι επιστολέ του ενίοτε όχι απλώ έκλειναν προ την ασυναρτησία, αλλά στην πραγματικότητα αντέφασκαν μεταξύ του. Έγραφε λόγου χάρη σε συνεχόμενε παραγράφου στον Σούτσο ότι ενοχλούνταν από το μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα των συζητήσεών του με τον Σερ Ρόμπερτ Γκόρντον και ότι οι απόψει του Γκόρντον ήταν σοβαρέ και έτσι μπορούσε να βασίζεται σε αυτόν για να τι αναφέρει σωστά στον Πάλμερστον. Δεν ήταν να απορρεί κανεί που οι αντιπρεσβευτέ δυσκολεύονταν όλο και περισσότερο να συνεννοηθούν μαζί του. <laughs> και μόλον ότι ο Ντόκιν θα μπορούσε να κατηγορηθεί σε μεγάλο βαθμό για τα προβλήματά του με τον Καποδίστρια, δεν μπορούσε να λεχθεί το ίδιο για του Ρουάν και Ρίκμαν, οι οποίοι είχαν έρθει σχετικά πρόσφατα. Ο Γάλλο και ο Ρώσος νομίζω. Μόνο ο Ναύαρχο Ρίκορντ από του αντιπροσώπου των συμμάχων εξακολουθούσε, αφού του συνέβη το γεγονό στον Πόρο, να έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη του. Καποδίστρια και τον υποστήριζε απολύτω. Ήταν όμω αδύνατον για τον Ρίκορντ να δράσει αποφασιστικά κατά των στασιαστών χωρί εκείνε τι συλλογικέ οδηγίε, τι οποίε ο Καποδίστρια επικαλούνταν συνεχώ στι δυνάμει. Εκτό από την απρέπεια τη μονόπλευρη ενέργεια, ήταν επίση αδύνατον μια ναυτική δύναμη να δράσει χωρί υποστήριξη χερσαίων δυνάμεων, τι οποίε μόνο οι Γάλλοι μπορούσαν να παράσχουν. Η συμφορά του πόρου καθιστούσε την επανάληψη μια μονόπλευρη ενέργεια αδύνατη από ηθική απόψεω. Κατέδειξε επίση τι τραγικέ συνέπειε του να βασίζεται κάποιο σε ελληνικέ δυνάμει για να επιβάλλει πειθαρχία σε Έλληνε στασιαστέ. Μόλον ότι ο Καποδίστρια δήλωνε βέβαιο πω οι δυνάμει του Κολοκοτρώνη μπορούσαν να διατηρήσουν την εξουσία τη κυβέρνηση στην ξηρά, γνώριζε ότι οι Γάλλοι μπορούσαν εύκολα να την ανατρέψουν. Αυτό αποδείχτηκε όταν ξέσπασαν πάλι τα ραχέ στη Μεσσηνία κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, του στείνανε διάφορα, ε. το ένα μετά το άλλο. Τι, τι, τι πούστιδε, κανονικοί όμω πούστιδε, δεν υπάρχουν. Μια ναυτική μοίρα από την Ήδρα, αποτελούμενη από τρία πλοία, χωρί να την εμποδίσει ο Λαλάν, έπλευσε από το λιμάνι και κατέλαβε την καλαμάτα. Μόλον κατά την κρίση του Καποδίστρια ο Λοκοτρόνη ήταν απολύτω ικανό να ανακτήσει τον έλεγχο, ο Γάλλος διοικητής της περιοχής παρενέβαλε τις δυνάμεις του θέτοντας την πραγματικότητα υπό την προστασία του του στασιαστές. Οι Ιδραίοι ενώθηκαν βέβαια με μέλη της οικογένειας Μαύρο Μιχάλη, σύμφωνα όμω με τις πληροφορίες του Καποδίστρια, με κανέναν άλλον στην πραγματικότητα. Τώρα ερχόταν αντιμέτωπο με μια οξία και τελειωτική κρίση στη σχέση του με την οικογένεια του Πετρόμπεϊ, καθώς και με τους νησιώτες. Ο Πετρόμπε, αν και είχε την ιδιότητα του, του γερουσιαστή, παρέμενε υποκράτηση στον Ναύπλιο. Ενώ ο αδελφό του Κωνσταντίνο και ο γιο του Γεώργιο, <coughs> οι οποίοι δεν εποφελήθηκαν τη πρόταση του Καποδίστρια να του αφήσει να επιστρέψουν υπό συνοδεία στη Μάνη, βρίσκονταν τυπικά υποκράτηση, στην πραγματικότητα όμω υπό χαλαρή επιτήρηση. Δεν υπήρχε απόδειξη ότι κάποιο από αυτού είχε παίξει οποιονδήποτε ρόλο στην πρόκληση των πρόσφατων ταραχών. Σαφώ και θα μπορούσαν να κατευνάσουν τα μέλη τη φατρία του, αν το ήθελαν, και επίση σαφώ ο Καποδίστρια θα μπορούσε να μην έχει έρθει στα μαχαίρια μαζί του όπω και με του Ιδραίου. Έτσι, κάποιοι καλοπροαίρετοι μεσολαβητέ αποπειράθηκαν να του συμφιλειώσουν. Ο Ζαΐμις το προσπάθησε παρά την πρόσφατη ρήξη του με τον Καποδίστρια. Το ίδιο έπραξε και ο Ιωάννη Φιλίμων, ο μελλοντικό συγγραφέα του ιστορικού δοκιμίου περί τη Φιλική Εταιρεία. Ο πιο ελπιδοφόρο μεσολαβητή ήταν ο Νάβαρχο Ρίκορτ ο οποίο ήταν πληροφορημένος στην εντέλεια για τα παράπονα τη οικογένεια, εφόσον επισκέφθηκε την Καλαμάτα κατά τη διάρκεια των ταραχών. Ερμένη εν μέρη σημείωσε επιτυχία με τον Καποδίστρια, ο οποίο επέτρεψε στον Πετρόμπεϊ, καλά ήταν εντελώ αφελή ο άνθρωπο αυτό, να διπνήσει με τον Άβαρχο στι 6 Οκτωβρίου στην αβαρχίδα του στο λιμάνι του Ναυπλίου. Υπήρχε γενικώ η ελπίδα ότι επρόκειτο για μια προκαταρκτική κίνηση για την απελευθέρωσή του. <laughs> Εκεί συμφωνήθηκε πώ θα τον φάνε τον Έρημο. Ο Ρίκορτ πίστευε ότι είχε τη συνένεση του Καποδίστρια για μια συνάντηση με τον Πετρόμπεϊ στι 8 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, και υπέβαλε καλόπιστο το αίτημα να επιτραπεί εντωμεταξύ στον Πετρόμπεϊ να κοιμηθεί στο ίδιο σπίτι με τον γιο και τον αδελφό του. Τα γεγονότα όμω απέδειξαν ότι ήταν υπερβολικά αισιόδοξο. Ο Καποδίστρια απέρριψε χωρί περαιτέρω εξηγήσει το αίτημα για μερική απελευθέρωση από τη συνοδεία και ο Πετρόμπε εξοργίστηκε. Η σχεδιαζόμενη συνάντησή του με τον Καποδίστρια στι 8 Οκτωβρίου ακυρώθηκε επίση επειδή τάχα ο κυβερνήτη έγινε έξαλλο με ένα άρθρο που το επετίθετο και δημοσιεύτηκε στον Αγγλικό τύπο. Άντε πάλι Άγγλοι, ο οποίο έφτασε εκείνο το πρωί με το ταχυδρομείο. Έτσι οι ευαίσθητε των δύο προ μία έκρηξη ο Πετρόμπης <coughs>, δεν δυσκολεύτηκε να επικοινωνήσει με τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργιο, τον οποίο οι φρουροί φημίζονταν για τη συμπάθεια που έτρεφαν προς τους αστασιαστές. <laughs> τις επόμενες ημέρες αναρρύθμιτες φήμες κατέκλυσαν τον Αύπλιο σχετικά με τις συνθήκες στις οποίες η τραγωδία του Καποδίστρια έφτασε στην κορυφωσή τη. Ψιθυριστέ συζητήσει γίνονταν μεταξύ των τριών μελών τη Φατρία των Μαυρομιχαλαίων στο παράθυρο τη φυλακή του Πετρόμπεϊ. Υπήρξαν επανειλημμένε αναγνωριστικέ επισκέψει από τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο στον Άγιο Σπυρίδωνα του Πολιούχου Αγίου τη Κέρκυρα. Όπου ο Καποδίστρια εκκλησιαζόταν τακτικά. Από έναν πράκτορα του Γεώργιου Μαυρομιχάλη προμηθεύτηκαν στα κρυφά πιστόλια. Οι ειδοποιήσει στάλθηκαν στον Καποδίστρια από τον Ντόκιν, από τον διοικητή του Ναυπλίου, από την ερωμένη ενό Γάλλου αξιωματικού, καθώς και από πολλούς άλλους υπήρξαν ακόμα και υπονοούμενα για συνωμοσία Γάλλων αξιωματικών αλλά και Ελλήνων. <laughs> Άλλη μια απόπειρα συμφιλίωσης του Καποδίστρια με την οικογένεια Μαυρομιχάλη έγινε από αξιοσέβαστους Έλληνες, <coughs> οι οποίοι φοβούνταν για το μέλλον της χώρας τους. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μακρυγιάννης, ο οποίος πληροφορήθηκε από τον κοινό του φίλο αναγνώστη Κοντάκη, ότι ο Κολοκοντρώνης απειλήσε να εγκαταλείψει τον Καποδίστρια αν εκείνος επιχειρούσε να συμφιλειωθεί με τον Πετρόμπεϊ. Και ο δυστυχής κυβερνήτης βρέθηκε σε μια δυνή περίσταση και καταλυπέταν ότι απατήθη από την συντροφιά του. Γράφει ο Μακρυγιάννης και σημειώνει τα ακόλουθα μιλώντα ως συνήθω τον Καποδίστρια στον Ενικό. Είχα πάγει στον κυβερνήτη ότι ήταν κι αξιολείπητο Του είπα, κυβερνήτη μου, εγώ σου τα είπα όταν με έστειλε στην περιοδία. Σου είπα την αλήθεια, ο δυστυχή. Δεν θέλησε να με πιστέψει ποτέ. Εγώ σου είπα. Πατρίδα δοξάζω, θρησκεία και την εξοχότη σου. Όπου είσαι ο κυβερνήτη τη πατρίδα μου. Και μπορεί να τη σώσει και μπορεί να τη χάσει. Τώρα κυβέρνα τα πράγματα με φρόνηση και αγρική σου με όλου του σημαντικού. Και σου με αυτού. Μπήκε ένα μέσα και αναχώρησα. Και ήταν πολύ λυπημένο. Όλοι οι ανθρωποφάγοι ήταν αναντίον του. Αφού ο Κοντάκη είδε την στεναχώρια του κυβερνήτη και τον τουφέκη δούλευε, του είπε του κυβερνήτη: Αν είναι με την άδειά του, να ξαναπάγει στον Κολοκοτρόνη, ή στον Μεταξά, ή στον Τζαβέλα, ή στου αδελφού του, ή στον Σπηλιάδη, Ότι ήταν γραμματέα του εσωτερικού και του άλλου. Του μαζώνει ένα μέρο, λέγει: Την περίσταση και τον κίνδυνο τη πατρίδο, και ότι μίλησε και με του Αναντίου και θέλουν να πάψει η διχόνια, όμω του Μαυρομιχαλαίου να βγάλουν από τη φυλακή. Όλη σύμφωνη και η κακή ψυχή ο Μεταξά σκύλιασε. Τον κολοκοτρώνει και αυτού του άλλου και δεν έκαμαν τίποτα.